Μήνυμα κατά του ρατσισμού, του εξτρεμισμού και του αντισημιτισμού απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οι επικεφαλείς των Εβραίων στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο και εκπρόσωποι της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης από τη συναγωγή της πόλης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ημέρα που έφυγε το πρώτο τρένο με Θεσσαλονικείς Εβραίους για τα κρεματόρια του Auschwitz. Οι διώκτες μας επιχείρησαν να καταργήσουν τα πρόσωπα των προγόνων μας, να αντικαταστήσουν τα ονόματά τους με αριθμούς, να διακόψουν τους δεσμούς μας με την ιστορία, να εξαλείψουν την αυτοσυνειδησία μας, να σβήσουν με δύο λόγια όχι μόνο τους ανθρώπους από το χάρτη, αλλά και την ιστορία τους. Αυτό προσπάθησαν. Μπορεί να ανατείναξαν 55 συναγωγές μας. Μπορεί να έκλεψαν τα ιερά μας κοιμήλια. Μπορεί να εξαφάνισαν τα πολύτιμα παλαιά βιβλία. Κυριακή 8 Μαρτίου 1998. Όνομα επιζώντος, Γιόρζ Νεχαμά. Τη συνέντευξη παίρνει ο Ηλίας Ματαλών. Εδώ, στο σπίτι του επιζώντος, στην οδό Ανδρεοπούλου 1, στην Θεσσαλονίκη της Ελλάδος. Η γλώσσα της συνέντευξης είναι στα ελληνικά. Πώς λέγεστε και πώς γράφετε το όνομά σας? Γιόρζ Νεχαμά. Είναι μια επιτροπή από Γερμανούς. Ναι, από Γερμανούς. Όχι στρατιωτικούς. Είχαν επιτροπή να μαζέψουν από όλη την Ευρώπη βιβλία και τέτοια πράγματα. Και στο σπίτι μου, εδώ, το παλιό σπίτι, το δίευτο, και ζητούσαν, μάθαμε κάτι βιβλία. Αμέσως είπαμε, έχουμε βιβλιοθήκη. Και ήρθαν στο γραφείο και σηκώσαν όλη τη βιβλιοθήκη, με τη διαφορά που μένουν 2-3 βιβλία. Ποιανού ήταν αυτά τα βιβλία? Ήταν του παππού μου, του Ιουδά Νεχαμά, Ρεμπί Ιουδά Νεχαμά. Μαζεμένα από πότε? Ήταν παλιά? Παλιά. Ήταν όλα τα βιβλία, τεράστια βιβλιοθήκη είχε από Γάλλους, από Ιγγλέζους, από οτιδήποτε. Και αυτά τα βιβλία τα στείλανε στο Βερολίνο. Και μετά που μπήκαν οι Αμερικανοί στο Βερολίνο, τα βρήκαν, είναι ατόμα στο κυβότιο ήταν. Δεν τα είχαν βγάλει, δεν είχαν και όλα, βομβαρδίζουν το Βερολίνο. Και οι Αμερικανοί τα στείλαν πίσω στην Ισραηλιτική κοινότητα. Αλλά δεν μου είπαν τίποτα σε μένα. Τα λαϊλάτσαν μέσα στην κοινότητα τα λαϊλάτσαν. Οι δικοί μας οι Εβραίοι ήταν τέτοια αξία βιβλία, τα λαϊλάτσαν όλα. Και εγώ έμεινα μόνο με ένα-δύο βιβλία έμεινα. Κύριε Ζος, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο είναι το μόνο βιβλίο που με έμεινε από τη βιβλιοθήκη του παππού μου. Είναι τα άλλα βιβλία, τα λαϊλάτσαν οι Γερμανοί, όπως σας εξήγησα νωρίτερα. Και αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που τα έγραψε ο Μενασέ Μπεν Ισραήλ το 1000. Φαίνεται η χρονολογία. 1632. 1630. Τι έγιναν μετά τα βιβλία που λαϊλατήθηκαν? Σας εξήγησα νωρίτερα ότι πήγαν στο Βερολίνο. Τα βρήκαν οι Αμερικανοί, τα στείλαν πίσω στην κοινότητα και τα λαϊλάτσαν οι Εβραίοι της κοινότητας.